Γιατί η αλήθεια είναι πως ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του όταν μπαίνει η νέα χρονιά, τι περιμένει? Ένα Όσκαρ, τι μαλλί είναι αυτό, και ένα Madwalk. Στα Όσκαρ δεν πήγα, στο Madwalk θα πάω. Και δεν θα πάω μόνη μου, θα πάω με την Έση. Today is the day. Πηγαίνω, κατευθύνομαι προς το κέντρο Ξηφασκίας, εκεί όπου θα γίνουν το Madwalk φέτος, η γιορτή αυτή που συνδυάζει τη μουσική με τη μόδα. Είμαι πανέτοιμη, θα πάω στα παρασκήνια. Φτάσαμε στα backstage. Είμαι εδώ με την Έση Σίμος του Madwalk 2018, λίγο πριν την έναρξη του φανταστικού αυτού σοου. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα νίκια μέσα στα παρασκήνια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οτιδήποτε δημιουργικό συμβαίνει είναι πολύ ωραίο. Να την κρατήσουμε αυτή τη δημιουργία και για καλό. Και αν δεν είναι στην Έση, δεν είναι στην ώρα. Έτσι έκανες γεωμετρικά σχέδια. Αγαπητοί, με πράσινο, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Περάσε το καιρό. Εσύ φυσικά, γιατί αν δεν είσαι στην Έση, δεν είναι στη μόδα. Ποτέ χωρίς ένα περίεργο νύχι και αυτό είναι υπέρ σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και μου αρέσει που συνδύασες και το τζάκετ και τη σκιά φυσικά. Μα τι ωραίο μονοκρόμ που έχεις κάνει. Φαίνεται. Θα ρωτήσω με τον κύριο Βρετάκο. Ωραία. Και θα το ανοίξω το σοου και θα με δείτε η φούλα. Θέλω όμως να μου δείξεις τα νύχια σου. Wow, σου αρέσει, ναι. Μα αν είσαι εξίσου, θα σου αρέσει περισσότερο. Ναι. Είναι για μας. Εγώ να στα πω τα πρώτα. Για να στα πω. Δύο ginger hairs. Ναι.
Αρχικά να πούμε ότι αγαπάμε Βασιλική, είναι θεότητα. Όχι, δεν το πω, δεν το λέω. Για πού είναι το βίντεο? Είναι και το vlog. Καλά κάνω τότε και τα λέω. Λοιπόν, ούτως ή άλλως. Εγώ αυτό που λέω και στους δικούς μου να χαμογελάτε. Και η Βασιλική έχει το πιο λαμπρό χαμόγελο. Να μην το πω. Εγώ. Και εδώ λοιπόν που είμαι στα backstage, ψάχνω. Εκτός από τα βερνίκια εδώ που βλέπω, τα τέλεια, γιατί αν δεν είσαι στην αίσθηση, δεν είσαι στη μόδα, μην τα ξαναλέγω όλα αυτά, πετυχαίνω τη Μαρία. Η Μαρία είναι η ιδιοκτήτρια εδώ που παίρνει έξι. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνει? Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Εγώ προχθές μάλιστα βρέθηκα σε Φερινέλ στο Χαλάνδρι και έκανα το τέλειο σχέδιο. Έτσι, δύο-τρεις hot τάσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε τώρα την Άνοιξη. Την Άνοιξη φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι μονοχρωμίες σε παστέλ χρώματα. Δεύτερο, κόμπο μάνικιουρ. Χρώματα που παλιά πιστεύουμε ότι δεν ταιριάζουν μαζί. Π.χ. κόκκινο με ροζ. Τώρα να τα συνδυάζουμε. Την επόμενη φορά που θα πω σε περιέχω, θα σας ζητήσω. Σε περιμένουμε σε ένα από τα 25 καταστήματά μας να κάνεις όποτε θες, όπου θέλεις. Να κάνουμε ένα σωστό vlog. Τα tips για να κάνετε ένα σωστό vlog. Πρώτα απ' όλα κάνετε αυτά τα hair braids στο πλάι, εδώ. Είναι καταπληκτικά. I'm counting.